Λέγομαι Παπαλάμπρος Λάμπρος, είμαι από τη Βιτίνα Αρκαδίας και ξεκίνησα μια καινούρια προσπάθεια που λέγεται Βιτίνα Trekking. Είναι ήπια πεζοπορία στα πανέμορφα μονοπάτια, κομμάτια του Menallon Trail που βρίσκεται στην περιοχή μου. Σκοπός είναι ο επισκέπτης της περιοχής ή οργανωμένα ή από μόνος του να έχει τη δυνατότητα να δει τις ομορφιές γύρω από το χωριό μας, τα ποτάμια μας, τα πέτρινα γεφύρια μας, παλιούς νερόμυλους. Επομένως, εσείς έχετε ενταχθεί στο κομμάτι του Menallon Trail που είναι 75 χιλιόμετρα μονοπάτια και το δικό σας το κομμάτι στη Βιτίνα είναι πόσα χιλιόμετρα? Εμείς, το δικό μας το κομμάτι είναι περίπου στα 20 χιλιόμετρα, συνολικά το Menallon Trail είναι 75. Εμείς έχουμε πιάσει περίπου τα 20 χιλιόμετρα που ξεκινάνε περίπου από την Ελάτη και φτάχνουμε μέχρι το επόμενο χωριό, τα Μαγούλιανα. Και για να το διασχίσει αυτό κάποιος είναι αναδιαστήματα, δεν απαραίτητο να το διασχίσει ολόκληρο. Εννοείται, όπως και το Menallon Trail, είναι αυτό που, το κομμάτι που είμαστε εμείς με κέντρο τη Βιτίνα, είναι άλλα δύο διαστήματα, δηλαδή αριστερά και δεξιά. Αν μπορώ να το πω κάπως αυτά περιγραφικά. Αυτά τα μονοπάτια τα φροντίζετε εσείς με εθελοντικά, με τη δική σας μόνο προσπάθεια, έχετε κάπου χρηματοδότηση? Όχι, δεν υπάρχει. Είναι αποκλειστικά, όλο το Menallon Trail είναι αποκλειστικά εθελοντικό. Και είναι το πρώτο πιστοποιημένο μονοπάτι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, βέβαια, και δέκατο στην Ευρώπη. Ναι. Και οτιδήποτε βλέπουμε και είναι... Θέλει καθάρισμα ή αυτό, από μόνοι μας το κάνουμε εθελοντικά. Δεν υπάρχει κάποια χρηματοδότηση, ακόμα τουλάχιστον. Πώς έχει ευνοήσει ο εναλλακτικός τουρισμός στην Αρκαδία και γενικότερα τη σύμπραξη που έχετε, που σκέφτεστε να κάνετε? Κοιτάξτε να δείτε, το εναλλακτικό κομμάτι του τουρισμού είναι κάτι πολύ καινούριο και για την Αρκαδία και γενικά για την Ελλάδα. Κάποιες περιοχές έχουν αναπτυχθεί, ειδικά στα ζαγοροχώρια στη Βόρεια Ελλάδα, πιο νωρίς από εμάς. Αλλά είναι καιρός και εμείς, οι περισσότεροι από αγάπη για αυτό το τομέα, ας πούμε, να ξεκινήσουμε να δώσουμε παρότριση στον κόσμο, ώστε να δοκιμάσει και κάτι διαφορετικό εναλλακτικά. Και νομίζω ότι θα βοηθήσει και την οικονομία του κάθε τόπου, του κάθε χωριού, που κάποιο διάστημα κενό θα μπορεί να έχει κάποια πληρότητα και επισκέπτες. Και βασικά στοχεύουμε, εμένα ο σκοπός μου σαν Βιτίνα Trekking και πιστεύω και όλων των που ασχολούνται με το trekking, να φέρουμε και κόσμο από το εξωτερικό. Το εξωτερικό πιστεύω ότι οι ξένοι, μάλλον επειδή από χρόνια τις χώρες τους το έχουν σαν κουλτούρα και το ψάχνουν, αν το βρούνε, πιστεύω ότι θα προτιμήσουν ακόμα και ορεινά μέρη εκτός από τη θάλασσα και τον ήλιο για περιοικήσεις, και έτσι θα έχει οικονομία τρομακτική ανάπτυξη, πιστεύω. Η πεζοπορία μπορεί ο καθένας να την κάνει μόνος του ή απαιτείται να έχει και ξαναγό μαζί και οδηγό μαζί? Τα κομμάτια του Menallon Trail, επειδή είναι πολύ καλά σηματοδοτημένα και είναι καθαρά με σημάδια και με πληροφορίες, μπορεί κάποιος να το κάνει και μόνο του. Και μόνος του, πανεύκολα. Απλά για λόγους ανασφάλειας και για ασφάλειας, μάλλον να το πω αλλιώς, μπορούν να διαλέξουν έναν συνοδό και να τους καθορίσει μια διαδρομή, ώστε να είναι ακριβώς αυτό που θέλουν να κάνουν, στις δυνατότητές τους, και να έχουν μια ασφάλεια και μια σιγουριά για αυτό που θα κάνουν, θα είναι όμορφο και ασφαλές. Αυτού του είδους η δραστηριότητα, η πεζοπορία, βλέπουμε να ανθίζει τα τελευταία χρόνια σε όλη την Πελοπόννησο. Πείτε μας για αυτή την ωραία ιδέα που έχετε να ενωθούν τα μονοπάτια των νομών μεταξύ τους. Αυτό είναι ένα όραμα που κοντεύει να γίνει πραγματικότητα. Βασικά το είχε συλλάβει ο Γιάννης ο Λαγός, ο οποίος ήταν και ο εμπνευστής του Menallon Trail, που ξεκίνησε πριν λίγα χρόνια και αυτό έχει εκτοξευθεί πάρα πολύ παγκόσμια. Μεγάλη επισκεψιμότητα, και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα έχει τρομακτική επισκεψιμότητα. Σκοπός μας είναι να ενώσουμε όλη την Πελοπόννησο με εναλλακτικό τρόπο, δηλαδή με μονοπάτια. Και έτσι, σε συνεννόηση με όλους τους φορείς, πάντα εθελοντικά μιλάμε, όλης της Ελλάδος, τους επόμενους μήνες, ίσως 1-2 χρόνια, όχι μεγάλο διάστημα, θα ενωθούν 1500 χιλιόμετρα μονοπάτια από όλες τις μεριές της Πελοποννήσου. Δηλαδή από τον Πάρνωνα, από το Δερβαίνι, Αφενεό, ξέρω, δηλαδή τα βουνά στην εκεί μεριά, Αρχαία Ολυμπία, Πύλο, Πάτρα. Δηλαδή θα γίνουμε όλοι
επισκέψιμη από μονοπάτια. Βλέπουμε λοιπόν ότι ένα brand, το Menlo Trail που είναι το πρώτο και δείχνει τον δρόμο, μπορεί να ενώσει και να γίνει ο οδηγός όλα τα μονοπάτια να γίνουν ένα μονοπάτι. Αυτό είναι ο στόχος μας και ευελπιστούμε να προχωρήσει, γιατί θα είναι κρίμα αυτή η ομορφιά της Πελοποννήσου να μην αναδεικνύεται και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, φυσικά, που είναι και ο κύριος στόχος μας. Και να πατήσω σε αυτό που είναι και το λόγο του Bitinna Trekking, κάτι που είπε ο Πάολο Κοέλιο, και λέει ότι αν νομίζεις ότι η περιπέτεια είναι επικίνδυνη, δοκίμασε τη ρουτίνα, είναι θανατηφόρα. Και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα και πρέπει να ξεκολλήσουμε από τους καναπέδες και από τα αυτοκίνητά μας και τη, ας πούμε, βολή μας, και να προσπαθούμε να έρθουμε πιο κοντά στη φύση, και εμείς και βασικά για τα παιδιά μας, που είναι η συνέχεια η συνέχεια και το μέλλον μας. Και εσείς στο κομμάτι του Bitinna Trekking, να πούμε, πέρα από τις ωραίες ταβέρνες της Bitinnas, υπάρχουν και τα ωραία μονοπάτια. Ακριβώς, και προσφέρονται και για χώνεψη μετά το φαγητό. Μπορούμε να τους κάνουμε να χωνέψουν ευχάριστα.